με θωρακισμένους και ανανεωμένους τους συνταγματικούς θεσμούς της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και του εκλογικού συστήματος που πρέπει να ανταποκρίνεται στα δεδομένα της νέας εποχής. Οι πολίτες πρέπει οι ίδιοι να προστατεύσουν τα επιτεύγματα και να σεβαστούν τις θυσίες τους και μπορούν μετά από κάποιους μήνες, όταν θα έχουμε διαμορφώσει αυτό το ισχυρό πλαίσιο, να κάνουν την επιλογή τους στην πολιτική με αντικειμενικό και δίκαιο τρόπο, αξιολογώντας προτάσεις και συμπεριφορές των τελευταίων 5 ετών. Αλλά πρέπει αυτό να γίνει με τους Έλληνες πολίτες να προσδοκούν το καλύτερο, χωρίς να διακινδυνεύουν το χειρότερο. Άρα έχουμε σήμερα ένα πολύ σημαντικό βήμα, το οποίο το είχαμε προαναγγείλει και τονίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, και περιμένουμε αυτό να αποκτήσει υπόσταση μέσα από την υπεύθυνη στάση της αντιπολίτευσης, που δεν πρέπει να ασχολείται με τα μικρά και μίζερα, αλλά με τα μεγάλα και εθνικά προτάγματα. Σε απευθεία σύνδεση, κύριε